Σοφία ορθία ακούσομεν το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Είπεν ο Κύριος, όσε αν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, καλόν εστιν αυτό μάλλον, υπερήκειται λίθος μιλικός περί των τράχυλων αυτού, και βέβλητε εις την θάλασσαν, και αν σκανδαλίζει σε ηχήρ σου απόκοψον αυτήν, καλόν σύ εστί κυλών, εις την ζωήν εις ελθήν, ήτας δύο χείρας έχοντα, απελθήν εις την γέναν, εις το πύρ το άσβεστον, όπως κόλληξ αυτόν ούτε λεφτά και το πυρ ους βαίνητε. Κι αν ο πούσου σκανδαλίζει σε απόκοψον αυτόν, καλόν σι εστίν εις ελθύν στη ζωή χωλών, ή τους δύο πόδας έχοντα, βληθήν εις την γέναν εις το πυρ το άσβεστον, όπως κόλληξ αυτόν ούτε λεφτά και το πυρ ους βαίνητε. Και αν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε έκβαλε αυτόν, καλόν σι εστί μον οφθαλμόν εις ελθύν, εις την βασιλείαν του Θεού, ή τους δύο οφθαλμούς έχοντα, απελθύν εις την γέναν του πυρός, όπως κόλληξ αυτόν ούτε λεφτά, και το πυρ ους βαίνητε. Πας γάρ πυρί αληστήσετε, και πάσα θυσία αλλή αληστήσετε. Καλόν το άλλας, εάν δε το άλλας άναλον γέννητε, εν τι νιαρτήσετε. Έχετε εν εαυτής άλλας, και ειρηνεύετε εν αλλήλεις. Και εκείθεν αναστάς έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας, δια του πέραν του Ιορδάνου, και συμπορεύονται πάλι όχλοι προς Αυτόν, και όσοι όθη πάλι εδίδας και εν αυτού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εάν το άλλας άναλον γέννητε, εν τι νιαρτήσετε. Εάν ο άνθρωπος, ο πιστός, χάσει την πίστη του, χάσει την ορθόδοξη πίστη και ζωή, τότε πώς μπορεί να σωθεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει ως άλλας μέσα στην κοινωνία, γιατί ο Κύριος είπε ότι εμείς είστε το άλλος της γης. Οι Άγιοι Πατέρες μας δείχνουν τον δρόμο της συνέπειας στον πνευματικό αγώνα, της συνέπειας στην μετάνοια, στη διόρθωση. Διαβάζουμε εις των γεροντικών τα αποφθέγματα των Αγίων Πατέρων. Αδελφός της ρώτησε τον Αβάν Ιωσήφ. Είναι το τέταρτο απόφθεγμα του Αβά Ιωσήφ του Ισπανεφό. Τι ποιήσω, ότι ούτε κακοπαθήσε δύναμε, ούτε εργάσαστε και δούνε αγάπη. Λέγει αυτό ο γέρον. Ή ουδύνασε τούτον ουδέ εν ποιήσε, καν τήρησον τη συνείδησή σου από του πλησίον σου, από παντός κακού και σώζει. Ρώτησε ένας αδελφός του Αβά Ιωσήφ λέγοντας, τι να κάνω, γιατί ούτε να κακοπαθήσω μπορώ, εννοούσε με την νηστεία, με την αγρυπνία, με τις μετάνοιες, τη γονικλησία, ούτε να εργαστώ και να δώσω αγάπη. Ήτανε, φαίνεται, πάρα πολύ ασθενής. Του λέγει ο γέρον, εάν δεν μπορείς τίποτα από αυτά να κάνεις, τουλάχιστον
Φύλαξε τη συνείδησή σου από κάθε κακό απέναντι του πλησίου σου. Φρόντισε να μην κάνεις κανένα κακό στον πλησίου σου, να μην τον σκανδαλίσεις στο παραμικρό, να μην τον λυπήσεις, και έτσι σώζεσαι. Πέμπτο απόφθεγμα. Έλεγε κάποιος από τους αδελφούς ότι παρέβαλον ποτέ εις Ηρακλέως την κάτω προς τον Αβάν Ιωσήφ και είχε εν το μοναστηρίο σικάμινον ωραίων πάνι. Και λέγει με από πρωί, ύπαγε φάγε, ειν δε Παρασκευή, και ούκα πήλθον δια την νηστείαν. Και παρακαλέσας αυτόν είπων, για τον Θεόν υπέμει τον λογισμό τούτον. Ιδού σοι έλεγες με, ύπαγε φάγε, εγώ δε δια την νηστείαν ούκα πήλθον. Και ήμην εσχυνόμενος στην συνεντολή, λογιζόμενος, ποιο λογισμό έλεγε με ο γέρον, τίουν ήχον ποιήσε. Κάποτε έλεγε ένας από τους αδελφούς ότι πήγα στον Αβά Ιωσήφ, τον της Πανεφό, αυτόν που βρισκόταν στην Πανεφό. Και είχε στο μοναστήρι πολύ ωραία σικάμινα και μου λέγει πρωί-πρωί, πήγαινε φάγε, ήταν δε Παρασκευή. Και δεν πήγα εξαιτίας της νηστείας. Αλλά τον παρακάλεσα και του είπα, για γάρη του Θεού εξήγησέ μου αυτόν τον λογισμό. Σύ μου είπες να πάω και να φάγω, αλλά εγώ εξαιτίας της νηστείας δεν πήγα. Και ντρεπόμουν για την εντολή σου. Με τη σκέψη, τι νόημα είχαν τα λόγια του γέροντος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνω, αφού μου έλεγες να πάω. Και εκείνος είπε, οι πατέρες από την αρχή δεν λέγουν στους αδελφούς το ορθό, αλλά μάλλον τα στρεβλά. Και αν δουν ότι κάνουν τα στρεβλά, δεν τους λέγουν πλέον τα στρεβλά, αλλά την αλήθεια. Γιατί ξέρουν ότι σε όλα είναι υπάκουοι. Οι πατέρες εξ αρχή σου λαλούσε τις αδελφείς το ορθό, αλλά μάλλον τα στρεβλά. Και αν είδωσιν ότι ποιούσι τα στρεβλά, ουκέτι λαλούσιν αυτοί στα στρεβλά, αλλά την αλήθεια. Ειδώτες ότι εις πάντα υπήκοοι εισί. Δηλαδή πολλές φορές οι γέροντες μας δοκιμάζουν για να δούνε την υπακοή μας και μας προστάζουν να κάνουμε και κάτι το οποίο φαινομενικά είναι ανάρμοστο. Εάν όμως αδιάκριτα υπακούσουμε, τότε μας δίνουν και τις ορθές οδηγίες για την πνευματική μας πρόοδο και προκοπή, βλέποντας ακριβώς ότι έχουμε διάθεση να υπακούσουμε, οπότε να ταπεινωθούμε και έτσι να λάβουμε και να κρατήσουμε τη χάρη του Θεού. Έκτο απόφυγμα. Είπε ο Αββάς Ιωσήφ στον Αβαλότ, δεν μπορείς να γίνεις μοναχός αν δεν γίνεις αφωτιά, φλογιζόμενος όλος. Εάν μη γένει ο Σπύρ, φλογιζόμενος όλος. Εννοούσε ο Άγιος με τη χάρη του Θεού, με την αγωνιστική προσπάθεια, με την υπακοή, με την νηστεία και την προσευχή. Τότε ο άνθρωπος γεμίζει με τη χάρη του Θεού, η οποία είναι το πυρ, το άκτιστο, το πυρ το οποίο φλογίζει τον άνθρωπο με το Θείο Έρωτα. Έβδομο απόφθεγμα του Αβά Ιωσήφ του Ισπανεφών. Πήγε ο Αβάς Λότ στον Αβά Ιωσήφ και του λέει, «Αβά, κατά τη δύναμή μου, κάνω τη μικρή μου σύναξη και τη μικρή μου νηστεία και την ευχή και τη μελέτη και την ησυχία και όσο μπορώ κρατώ τους λογισμούς μου καθαρούς. Τι λοιπόν μου απομένει να κάνω παραπέρα?» Σηκώθηκε τότε ο γέρον, άπλωσε τα χέρια στον ουρανό και έγιναν τα δάχτυλά του σαν 10 λαμπάδες αναμένες και του λέει, «Αν θέλεις, γίνε όλος φωτιά», γεμάτος δηλαδή με τη Θεία Χάρη, η οποία δίνεται στους αγωνιστάς. Όγδοο απόφθεγμα. Ένας αδελφός συμβουλεύθηκε τον Αβά Ιωσήφ, λέγοντας, «Θέλω να βγω από το κοινόβιο και να κάνω μονήρι βίο». Και του λέει ο γέρον,
Όπου βλέπεις η ψυχή σου να ειρηνεύει και να μην βλάπτεται, μείνε, του λέγει ο αδελφός. Και σε κοινόβιο ειρηνεύω και ζώντας μόνος. Τι θέλει λοιπόν να κάνω? Και του λέει ο γέρον, αν ειρηνεύεις το κοινόβιο και ζώντας μόνος, βάλε τους δύο λογισμούς σου σαν σε ζυγαριά. Και όπου βλέπεις ότι μάλλον εκεί ωφελείται και γέρνει ο λογισμός σου, κάμε αυτό. Ένα το απόφθημα. Πήγε ένας από τους γέροντες στον σύντροφό του για να ξεκινήσουν και να επισκεφθούν τον Αββά Ιωσήφ. Και λέγει, πες στο μαθητή σου να μας σαμαρώσει τον όνο. Και του απαντά, φώναξέ τον και ό,τι θέλεις το κάνει. Λέγει, πώς τον λένε? Ο δε άλλος είπε, δεν ξέρω. Και του λέγει ο πρώτος, πόσο καιρό είναι μαζί σου όπου δεν ξέρεις το όνομά του? Και είπε, είναι 2 χρόνια. Και είπε ο πρώτος, αν εσύ σε 2 χρόνια δεν ξέρεις το όνομα του μαθητή σου, εγώ σε 1 μέρα τι χρειάζεται να το μάθω? Και εδώ βέβαια θαυμάζουμε την αφοσίωση των Αγίων στο Θεό, στην προσευχή, στην αμεριμνία από όλα για χάρη του Θεού. Και οπωσδήποτε στην έλλειψη, στην απουσία, σωστά, της ανθρωπαρέσκειας. 10ο απόφθεγμα. Συνάχθηκαν κάποτε μερικοί αδελφοί στον Αββά Ιωσήφ και εκεί που κάθονταν και το ρωτούσαν διάφορα, έχερε και αυθόρμητα τους έλεγε, «Εγώ σήμερα βασιλεύσι με, γιατί βασίλευσα πάνω στα πάθη. Εγώ βασιλεύσι με σήμερα, εβασίλευσα γάρι επί τα πάθη». Και έτσι γίνεται κανείς βασιλέας, όταν κυριαρχήσει επάνω στον εαυτό του, όταν μπορεί να κρατεί τον εαυτό του και τα πάθη του, να γίνει αυτό εαυτόν κρατών, αυτοκράτορ με δασία, να γίνει πραγματικά βασιλεύς επάνω σε κάθε τι, το κακό, σε κάθε μία, σε κάθε κακή επιθυμία και ροπή. 10ο απόθεγμα του Αββά Ιωσήφ του Ισπανεφό. Έλεγαν για τον Αββά Ιωσήφ της Πανεφού ότι σαν ήταν στις τελευταίες του στιγμές και γύρω του κάθονταν γέροντες, έριξε το βλέμμα του στη θηρίδα. Είδε το διάβολο να κάθεται εκεί κοντά και φώναξε στο μαθητή του λέγοντας, «Φέρε το ραβδί, γιατί αυτός θα ρει ότι γύρωσα και δεν μπορώ πλέον να τον αντιμετωπίσω». Και σαν έπιασε το ραβδί, είδαν οι γέροντες τον διάβολο να πηδά από τη θηρίδα έξω σαν σκυλί και να γίνεται άφαντος. Οι Άγιοι ήταν φοβεροί και τρομεροί για τους δαίμονες, γιατί είχαν ακριβώς βασιλεύσει στον εαυτό τους και είχαν καθυποτάξει τα πάθη τους και έτσι είχαν ελκύσει με την καθαρότητά τους τη χάρη του Θεού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.